Άγνοια ότι έπρεπε να υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες επικαλέστηκε ο πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Χρήστος Λιάπης, που εκλέχθηκε περιφερειακός σύμβουλος το 2010 με την παράταξη του Κώστα Αγοραστού. Ο κύριος Λιάπης περιλαμβάνεται στη λίστα με τους 81 αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία δόθηκε στη Βουλή από την αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Δεν το γνώριζα. Θεωρούσα ότι με την φορολογική μου δήλωση, επειδή όλα τα στοιχεία, τα περιουσιακά καταγράφουν τη φορολογική δήλωση, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το 2013 ειδοποιήθηκα. Το 2013 μόλις ειδοποιήθηκα, πήγα και στα δικαστήρια και ανέφερα ότι εγώ ήδη την έχω στείλει, εν πάση περιπτώσει, και τους, μάλιστα τους προσκόμισα το πόθεν έσχεση και την... το απόκομα από την συστημένη επιστολή με την οποία έχει πάει στην αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Μια ζωή δάσκαλος είμαι. Είμαι και έντιμος έτσι κι αλλιώς και μισθωτός και τα γράφω όλα και τα λοιπά στη φορολογική μου δήλωση. Ο κύριος Λιάπης δείχνει στην κάμερα της TRT την δήλωση πόθεν έσχες που υπέβαλε εκπρόθεσμα όταν ενημερώθηκε πως έχει αυτή την υποχρέωση. Νόμισα ότι με τη φορολογική δήλωση είμαι καλυμμένος. Από τη στιγμή όμως που μου ζήτηξαν και επιπλέον στοιχεία, τίποτα, μόνο ονομαστικά στοιχεία, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα τα στοιχεία, τα περιουσιακά, περιέχονται στην φορολογική δήλωση. Έτσι λοιπόν έστειλα και το πόθεν έσχες, ξάλλου σας είπα δεν έχω τίποτα να κρύψω, ούτε η περιουσιακή μου κατάσταση άλλαξε εδώ και 20 χρόνια. Σύμφωνα με το site αυτοδιοίκηση.gr, μετά τις καταγγελίες σε βάρος του ότι πήρε τη λίστα Νικολούδη, στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα 81 αιρετών της αυτοδιοίκησης, δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, περιφερειαρχών, περιφερειακών συμβούλων και την εξαφάνισε, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Τάσος Νεράντζης, αναγκάστηκε να τη δώσει στη δημοσιότητα. Στη λίστα βρίσκεται και ο τέος δήμαρχος Ιχαλίας Τρικάλων, Αθανάσιος Γιόγκος, για ανακριβή δήλωση ποθενέσχες.